Να σταθούμε σε αυτές τις καταγγελίες που βγαίνουν στον τύπο και στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου για ελλειπή στοιχεία που συλλέγει ο ΕΟΔΗ, ότι δεν υπάρχει πραγματική και αναλυτική καταγραφή της πορείας της πανδημίας στη χώρα. Έχουμε εμείς την τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό τον κύριο Ηλία Κονδύλη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστήρι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Κονδύλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ένα κρίσιμο θέμα. Το συζητούσαμε και πριν από περίπου 2 μήνες. Ότι η κυβέρνηση δεν κοινωνεί, δεν επικοινωνεί μας λέγατε, τα στοιχεία που υπάρχουν. Τι πραγματικά συμβαίνει? Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ισχυρίζεται ότι η χώρα μας κρατά πληρέστατα στοιχεία από αυτά που ζητάει ο Ευρωπαϊκός ΕΟΔΗ. Επιτρέψτε μου να πω εισαγωγικά το εξής και να κάνω μία διάκριση. Υπάρχουν 2 διαφορετικά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η διαφάνεια και το ένα είναι η επάρκεια των στοιχείων. Μπορεί να έχει στοιχεία αλλά να μην τα επικοινωνείς ή μπορεί να μην έχει στοιχεία και να μην τα επικοινωνείς ταυτόχρονα. Έτσι. Είναι 2 διαφορετικά ζητήματα. Να σημειώσω σχετικά με την διαφάνεια ότι η διαφάνεια αποτελεί στα πλαίσια μιας επιδημικής κρίσης είναι κεντρικό ζήτημα, κομβικό ζήτημα για τη διαχείριση της επιδημίας. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνετε κι εσείς και οι ακροατές σας, ότι η διαφάνεια προάγει την εμπιστοσύνη της πολιτείας αυτού, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί δηλαδή την επιδημική κρίση, την εμπιστοσύνη λοιπόν της πολιτείας με τον πληθυσμό. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια ορθώνει ένα τείχος στα fake news, στην συνωμοσιολογία, προάγει την συμμόρφωση του πληθυσμού σε μία σειρά από παρεμβάσεις τις οποίες καλείσαι να υλοποιήσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας, παρεμβάσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις περιορίζουν δικαιώματα, την κίνηση των πολιτών κτλ. Άρα η διαφάνεια δεν είναι ένα ακαδημαϊκό ζήτημα, ένα θεωρητικό ζήτημα, είναι ένα επιχειρησιακό ζήτημα, είναι ένα απαραίτητο εργαλείο προκειμένου να εγκαταστήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον πληθυσμό, να ορθώσει τείχος στον ανορθολογισμό και τη συνωμοσιολογία και να βοηθήσει τον πληθυσμό να υλοποιήσει, να κατανοήσει, να συμφωνήσει και τελικά να υλοποιήσει μία σειρά από μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της επιδημίας. Να σας πω δε ότι το ζήτημα της διαφάνειας δεν είναι ως βασικό συστατικό για τη διαχείριση μιας επιδημίας, δεν είναι καινούριο ζήτημα. Ήδη λόγω των αποτυχιών που είχαμε στην επιδημία του πρώτου κορονοϊού, του SARS δηλαδή το 2002-2003 και τις σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την διαφάνεια, δηλαδή την αποδοχή ότι έχουμε μια επιδημία εν εξελίξη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε αναδείξει το ζήτημα της διαφάνειας ήδη από το 2005, εν συνεχεία από το 2008, με συγκεκριμένες οδηγίες, σαφείς οδηγίες προς όλα τα κράτη-μέλη. Προ-πανδημίας αυτά που μας λέτε. Προ-πανδημίας. Ήδη η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει λόγω της τραυματικής εμπειρίας που είχαμε με τον SARS, τον πρώτο κορονοϊό δηλαδή το 2002-2003, και ήδη το 2005 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε βγάλει σαφείς οδηγίες για τη διαφάνεια, το 2008 της επικαιροποίησης. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι η διαφάνεια. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επάρκεια των στοιχείων, δηλαδή να έχει στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, να παρακολουθείς δηλαδή την επιδημία και εφόσον έχεις αυτά τα στοιχεία να τα επικοινωνείς κιόλας. Η επάρκεια των στοιχείων, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό δεν είναι ακαδημαϊκή πράξη, η επάρκεια των στοιχείων σημαίνει ότι έχεις έναν μηχανισμό για να συλλέγεις τα στοιχεία, δηλαδή έχεις έναν μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα, σε εργασιακούς χώρους, σε εγκλεισμένους πληθυσμούς, δηλαδή σε κλειστές δομές, οίκους ευγυρίας, κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, σε μία σειρά δηλαδή από δομές, αλλά έχεις έναν μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, συλλέγεις στοιχεία τα οποία τα αναλύεις, δηλαδή προσπαθείς να παρακολουθήσεις την εξέλιξη της επιδημίας στην κοινότητα. Η επάρκεια των στοιχείων, και αυτό ξαναλέω, δεν είναι ακαδημαϊκή διαστροφή. Εφόσον έχεις στοιχεία, έχεις καλή εικόνα της επιδημίας, όπερ σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις στοχευμένα μέτρα για να ανακόψεις την επέκτασή της, τη διάδοσή της μέσα στην κοινότητα. Για να καταλάβουμε, κύριε Κονδύλη, ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται? Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι θα έπρεπε να είχε συγκεντρωθεί σαν στοιχείο σήμερα για να βοηθήσει. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα του 2020, τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και το ECDC, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΔΗ δηλαδή, είχαν εκδώσει
λεπτομερείς οδηγίες για το ποια είναι τα minimum, το υπογραμμίζω, ποια είναι τα minimum, δεν σημαίνει ότι είναι και τα απαραίτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα minimum στοιχεία τα οποία χρειάζεται να συλλέγει μέσω επιδημιολογικής επιτήρησης μια χώρα και να αναφέρει αυτά τα στοιχεία στους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στην περίπτωση της Ελλάδας ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ECDC. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον BOE, είναι τα εξής 8 αδρά. Είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός των τεστ, ο αριθμός των νοσηλευωμένων σε νοσοκομεία και σε ΜΕΘ, ο αριθμός των εξελθόντων ασθενών, η γεωγραφική διασπορά των κρουσμάτων, οι επιπτώσεις της επιδημίας στο σύστημα υγείας, δηλαδή η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ, την πληρότητα των κλινών COVID, κρούσματα σε υγειονομικούς, ηρωές κρουσμάτων σε νοσοκομεία, σε οίκους ευγυρίας, σε δομές χρόνιας φροντίδας. Και το 8ο στοιχείο το οποίο ζητούσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το ECDC είναι αναλυτικά στοιχεία ιχνηλάτησης των περιστατικών. Δηλαδή ένα κρούσμα, πόσα κρούσματα γεννά, ποιοι είναι οι κυριότερες κοινωνικές δραστηριότητες μέσω των οποίων διασπείρεται μέσα από τα στοιχεία της ιχνηλάτησης, τα ποιοτικά στοιχεία της ιχνηλάτησης, διασπείρεται η επιδημία. Ο BOE λοιπόν και ο ECDC τον Μάρτιο και τον Απρίλιο έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες σε όλες τις χώρες κατά τη μέρη, λέγοντας ότι αυτά είναι τα minimum, τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να συλλέγει κανείς προκειμένου να μπορεί να έχει μια στοιχειώδη εικόνα του πώς εξελίσσεται η επιδημία και το ποιες είναι οι επιπτώσεις της, οι υγειονομικές της επιπτώσεις στον πληθυσμό και στους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας. Αυτά τα στοιχεία τα συλλέγει σήμερα η χώρα μας και ο ΑΕΟΔΗ. Είχαμε αναφέρει και επειδή την είχαμε κάνει και σαν συζήτηση αυτή πριν από 2 μήνες, κύριε Κονδύλη, και μας λέγατε ότι δεν τα κοινωνεί αυτά τα στοιχεία. Κυρία Γραβαλά, να σας πάω ακόμη πιο πίσω. Καταγγελίες για αυτά τα ζητήματα, καταγγελίες. Εν πάση περιπτώσει, το γκόδωνα του κινδύνου τον είχαμε κρούσει ήδη από τον Μάρτιο του 2020 και με κείμενά μας αλλά και με παρεμβάσεις μας, λέγοντας ότι η χώρα μας δεν τηρεί ούτε τις μίνιμουμ προδιαγραφές τόσο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσο και του ECDC. Ενδεικτικά να σας πω ότι η χώρα καταγράφει στην ουσία 4 στοιχεία. Αυτά είναι όλα. Κρούσματα, θανάτους, νοσηλευόμενους ΕΜΕΘ και αριθμό τεστ. Ακόμη και αυτά τα 4 στοιχεία τα οποία καταγράφει δεν έχουν αναλυτικό βάθος. Δηλαδή έχουμε κρούσματα ανά ηλικία και φυλό, αλλά δεν έχουμε αριθμό κρούσματων ανά επάγγελμα, κοινωνικο-οικονομική θέση, εθνικότητα. Καταγράφουμε τους θανάτους, αλλά πάλι δεν καταγράφουμε τους θανάτους, καταγράφουμε με βάση την ηλικία και το φύλο, αλλά δεν καταγράφουμε τους θανάτους, για παράδειγμα, με βάση την εθνικότητα, το επάγγελμα, τον εργασιακό χώρο. Καταγράφουμε τους νοσηλευόμενους ΜΕΘ. Παρόλα αυτά, η χώρα δεν καταγράφει με συστηματικό τρόπο και να επικοινωνεί και αυτά τα στοιχεία με την επιστημονική κοινότητα και ακόμη περισσότερο με τους πολίτες, δεν καταγράφει τα εξής 4 βασικά στοιχεία τα οποία ανήκουν στα minimum τα οποία ζητάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Ευρωπαϊκός ECDC. Δεν καταγράφει αριθμό νοσηλευωμένων σε απλές κλίνες COVID, αριθμό εξελθόντων από απλές κλίνες COVID, δεν καταγράφει τις επιπτώσεις της επιδημίας στο σύστημα υγείας, δηλαδή κρούσματα σε υγειονομικούς, πληρότητα κλινών ΜΕΘ, πληρότητα κλινών COVID, σειροές κρούσματων σε νοσοκομεία, σε δομές χρόνιας φροντίδας υγείας. Δεν καταγράφει και δεν ανακοινώνει μεγάλες σειροές κρούσματων σε εργοστάσια, εργασιακούς χώρους. Και τέλος, και το σημαντικότερο, δεν καταγράφει, δεν επικοινωνεί στοιχεία τα οποία αφορούν την ιχνηλάτιση των περιστατικών. Άρα θα έλεγα ότι όχι μόνο δεν πληρεί τα μίνιμουμ, ακόμη και τα μίνιμουμ τα οποία καταγράφει δεν έχουν αναλυτικό βάθος, δηλαδή δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες, και από εκεί και πέρα έχει και μία σειρά, σχεδόν το 50% αν θέλετε, το μίνιμουμ στοιχείων τα οποία ζητούν οι διεθνείς οργανισμοί, δεν καταγράφονται ή καταγράφονται και δεν επικοινωνούνται, αλλά δυστυχώς αυτό με υπερβαίνει. Mm-hmm. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες? Δεν υπάρχει προσωπικό? Δεν θέλει η κυβέρνηση να συλλέξει αυτές οι πληροφορίες? Γιατί έτσι πώς μας τις περιγράφετε είναι κρίσιμες ως προς το να επιδράσεις, να αντιμετωπίσεις δηλαδή. Ναι, αν δεν έχεις αυτές τις πληροφορίες, πρακτικά δεν μπορείς
Δεν έχεις εικόνα του πώς εξελίσσεται η επιδημία, δεν έχεις εικόνα του πού εξελίσσεται η επιδημία και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια δεν μπορείς να παρεύεις με στοχευμένα μέτρα. Το πιο πρόσφατο νομίζω παράδειγμα που μας το λέει αυτό είναι η περιοχή της Πέλλας, της Σημαθίας και κατ' επέκταση και η Θεσσαλονίκη, όταν είχαμε τόσα πολλά κρούσματα στις βιομηχανίες. Δεν μας ξαφνιάζει γιατί ανέβηκε ο αριθμός των κρούσματων στην περιοχή. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά το πιο 38 απ' όλα είναι το γεγονός ότι ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε πού εξελίσσεται η επιδημία, πώς εξελίσσεται η επιδημία, η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί ότι ευνηδιάστηκε από την έλευση του δεύτερου επιδημικού κύματος και την ένταση αυτού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αυτού. Στην πραγματικότητα, όταν δεν έχεις πραγματικά στοιχεία, δεν μπορείς να φρενάρεις, να κυνηγήσεις την επιδημία στην κοινότητα και αναγκάζεσαι όταν πλέον αυτή φουντώσει, χάσεις τον έλεγχο της επιδημίας, να την φρενάρεις από τα πάνω, επιβάλλοντας οριζόντια περιοριστικά μέτρα, αναγκαία πλέον όταν έχει χαθεί ο έλεγχος, αναφέρομαι στο lockdown. Άρα και μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε και σήμερα να συζητάμε ότι στην περίπτωση τρίτου επιδημικού κύματος πάλι με lockdown θα απαντήσουμε, σχετίζεται με το γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης, δεν έχει επάρκεια στη συλλογή των στοιχείων, δηλαδή στο να καταγράφει την επιδημία, να μπορεί να την φρενάρει εκεί που γεννιέται και φουντώνει, δηλαδή στην κοινότητα, στους εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και αναγκάζεται ανά 3 μήνες, ανά 4 μήνες, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η επιδημία, όταν πλέον αυτή έχει φουντώσει, έχει χάσει τον έλεγχό της, να την φρενάρει από τα πάνω με οριζόντια περιοριστικά μέτρα. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, παρατηρούμε δύο βασικά φαινόμενα τα οποία εξελίσσονται σε σχέση με το ζήτημα της διαφάνειας και της επάρκειας των στοιχείων. Το πρώτο είναι οι απόπειρες χειραγώγησης της επιστημονικής κοινότητας από την πολιτική ηγεσία. Τέτοια παραδείγματα θα θυμόσαστε κι εσείς. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επιχείρησε να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία παρήγαγε ο CDC, δηλαδή ο ΕΟΔΗ των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας διαμέσου του Υπουργού Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών για την απέτηση η κυβέρνηση Τραμπ να ελέγχει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του CDC, και αυτό γιατί θεωρούσε ότι ο CDC φουσκώνει κατά μία έννοια τα στοιχεία της επιδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία δεν ήθελε να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα, να αφήσει ανοιχτή την οικονομία. Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε στην περίπτωση της Βραζίλιας. Αντίστοιχα και η κυβέρνηση Μπολσονάρο προσπάθησε να ελέγξει τη συλλογή και κυρίως την δημοσιοποίηση των στοιχείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο, αν δεν απατώμε, η κυβέρνηση Μπολσονάρο διέγραψε από τις βάσεις δεδομένων του βραζιλιάνικου CDC, διέγραψε χιλιάδες κρούσματα και θανάτους, πάλι σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την σοβαρότητα της κατάστασης. Και υπάρχουν και ακραίες καταστάσεις, δεν θέλω να αναφερθώ, στην περίπτωση της Τουρκίας, στην περίπτωση της Αιγύπτου, όπου συνάδελφοι υγειονομικοί ή πανεπιστημιακοί, οι οποίοι αμφισβητούν τα στοιχεία της κυβέρνησης, διώκονται με φυλακίσεις, πειθαρχικές ποινές, πειθαρχικές διώξεις. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι το ζήτημα της χειραγώγησης των στοιχείων από τις πολιτικές ηγεσίες. Θα θυμόσαστε επικουρικά να πω και την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και τη σημαντική της υστέρηση στο να λάβει μέτρα περιορισμού της επιδημίας στο όνομα μελετών και μοντέλων, προβλεπτικών μοντέλων τα οποία είχε στα χέρια της τότε η κυβέρνηση Τζόνσον. Επικαλούνταν λοιπόν αυτές τις μελέτες και έλεγε ότι οι συνέπειες δεν θα είναι καταστροφικές και με βάση αυτές τις μελέτες αρνιόταν να πάρει περιοριστικά μέτρα για την επιδημία. Οι μελέτες αυτές δεν ήρθαν ποτέ στο φως της δημοσιότητας και κατόπιν της νόσησης του Πρωθυπουργού η χώρα προχώρησε σε lockdown. Άρα το πρώτο πρόβλημα το οποίο βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο είναι οι απόπειρες χειραγώγησης επιστημονικής κοινότητας από τις πολιτικές ηγεσίες σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να δώσουν την εικόνα για την επιδημία που οι ίδιες επιθυμούν σε σχέση με τον οικονομικό του σχεδιασμό. Και το δεύτερο είναι ότι σε όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και μη, μεσαίου ή υψηλού εισοδήματος, βλέπουμε πολλαπλά προβλήματα ως προς την επάρκεια και την ποιότητα των στοιχείων. Και σε όλες τις περιπτώσεις αυτά τα προβλήματα είναι συμπτώματα της υποχρηματοδότησης αποδιάρθρωσης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας ή της ιδιωτικοποίησής τους.
Να σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Η πρώτη είναι η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν σαφή εικόνα, σαφή δηλαδή στοιχεία, για τα κρούσματα κοροναϊού ανά φυλή, ανά εθνικότητα. Παρόλο το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι οι Αφροαμερικανοί και οι Λατίνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας του επαγγέλματός τους, δηλαδή πολλοί εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας, εργάζονται στον επισιτισμό, έχουν πολύ αυξημένα ποσοστά έκθεσης στον κορονοϊό και υψηλότερα ποσοστά θανάτου από κορονοϊό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ακόμη και σήμερα η κεντρική συζήτηση στις ΗΠΑ είναι η έλλειψη συστηματικών στοιχείων καταγραφής των κρουσμάτων και των θανάτων ανά φυλή, ανά εθνικότητα και ανά φυλή. Αντίστοιχα στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης, το οποίο αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στον ημερήσιο τύπο, δείτε τα σχετικά δημοσιεύματα στην Guardian και όχι μόνο. Στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα πάλι υπάρχει αντιπαράθεση για το αν τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά ή όχι. Υπάρχουν αλλεπάλληλες καταγγελίες, οι οποίες λένε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υποτιμάται και ο λόγος της υποτίμησης είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει εργολαβικά την διενέργεια διαγνωστικών τεστ και την καταγραφή των διαγνωστικών τεστ σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις στο να επικοινωνούν αυτά τα στοιχεία στον ΕΟΔΗ της Μεγάλης Βρετανίας, το Public Health England δηλαδή, την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Άρα στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας η ανεπάρκεια αυτή των στοιχείων σχετίζεται με την ιδιωτικοποίηση του συστήματος καταγραφής και συλλογής των στοιχείων. Στην Ελλάδα τα προβλήματα αυτά προφανώς αποτελούν έναν συνδυασμό αυτών το οποίο ανέφερα σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε δηλαδή, ανάθεση σε εργολαβική εταιρεία, ναι, για τη συλλογή των πληροφοριών. Έχω την εντύπωση πως ναι. Παρ' όλα αυτά δεν έχω δει, δεν έχω υπόψη μου τη σύμβαση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο ΕΟΔΗ έχει συνάψει τέτοιες συμφωνίες με εργολάβους ως προς την καταγραφή και συλλογή των στοιχείων των διαγνωστικών τεστ. Στη χώρα μας, κυρία Γραβαλά, το γεγονός της ανεπάρκειας των στοιχείων, δεν ξέρω αν υπάρχει και ζήτημα διαφάνειας των στοιχείων, δηλαδή αν η κυβέρνηση διαθέτει στοιχεία και δεν μας τα επικοινωνεί, τότε τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά. Πάντως το ζήτημα της ανεπάρκειας των στοιχείων στη χώρα μας σχετίζεται με τις δομικές ανεπάρκειες του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, γενικότερα του συστήματος δημόσιας υγείας, όχι του δημόσιου συστήματος υγείας, των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Να σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα και συγκρατήστε το, σας παρακαλώ. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία, τους εθνικούς λογαριασμούς υγείας της Ελστάτ για τη χρονική περίοδο 2010 μέχρι 2018. Σας διαβάζω από τον πίνακα της Ελστάτ. Η χώρα δαπανούσε για επιδημιολογική επιτήρηση το 2010 114 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018 η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 66,5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή την περίοδο 2010 μέχρι 2018 τα ελάχιστα χρήματα τα οποία δίναμε για επιδημιολογική επιτήρηση στην χώρα μας, για υπηρεσίες δηλαδή δημόσιας υγείας που σκοπό έχουν να συλλέγουν, να καταγράφουν και να επικοινωνούν αυτά τα στοιχεία, μειώθηκε κατά 45%. Και η μείωση αυτή είναι διαχρονική και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω δε να σας πω ότι το 50% αυτής της μείωσης επήλθε την περίοδο 2016 ως 2018. Μάλιστα. Προπανδημίας, επαναλαμβάνω. Ναι. Και φάνηκε σήμερα η έλλειψη με το παραπάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε έστω και τώρα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και αν πώς θα ωφελούσε ή είναι αργά πια. Το ζήτημα της διαφάνειας και το ζήτημα της συλλογής στοιχείων είναι κεντρικό ζήτημα και πρέπει να λυθεί ακόμη και τώρα. Το πρώτο είναι η κυβέρνηση να επικοινωνήσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει, σύμφωνα και με τα αιτήματα της επιστημονικής κοινότητας. Και το δεύτερο είναι να συνεχίσει να συλλέγει, στείνοντας ομάδες δημόσιας υγείας στην κοινότητα, να συλλέγει στοιχεία για το πού εξελίσσεται η επιδημία, έτσι ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει στοχευμένα μέτρα εν ώψη του τρίτου επιδημικού κύματος.
Αν δεν υπάρξει, αν δεν υπάρξει επάρκεια των στοιχείων, συλλογή των στοιχείων και στοχευμένα μέτρα, όταν ολοκληρωθεί το δεύτερο επιδημικό κύμα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και τρίτο επιδημικό κύμα, στο οποίο πάλι θα χρειαστεί να απαντήσουμε με οριζόντια περιοριστικά μέτρα, με ένα φρενάρισμα δηλαδή της επιδημίας από τα πάνω, με ένα νέο lockdown. Πάντως, κύριε Κονδύλη, και θα θέλαμε αυτό να κλείσουμε. Όταν ακούμε την κυβέρνηση να δίνει αυτά τα στοιχεία που δίνει μέχρι τα τώρα, τα περιγράψετε άλλωστε και από την αρχή, υπάρχει μία ασάφεια και ταυτόχρονα όμως επιβεβαιώνει με αυτά τα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση αυτό που ακούμε και ξανακούμε και στα αυτιά μας φαίνεται παράλογο. Φταίνε τα κορονοπάρτι, φταίνε οι συνωστισμοί στην παραλία της Θεσσαλονίκης ή σε πάρκα, την ίδια ώρα που στηβιάζεται κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε αυτά που έχουμε στους μαζικούς εργασιακούς χώρους. Μήπως τελικά αυτό βολεύει την κυβέρνηση? Ή το ανέκδοτο που ακούγαμε, ανέκδοτο δεν μπορεί να είναι όταν μετράς τόσα θύματα και έχεις τόσους καταγεγραμμένους θανάτους, ότι δεν κολλάει στα λεωφορεία, δεν κολλάει στα αεροπλάνα, δεν κολλάει στα τρένα. Ο κορονοϊός κολλάει μόνο όταν συνοστίζεται ή διαμαρτύρεται ο κόσμος. Η ασάφεια, κυρία Γραβαλά, ορθά το θέτετε, η ασάφεια αφήνει περιθώρια στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία να ασκεί προπαγάνδα ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές της στοχεύσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν βασικός μηχανισμός, η ατμομηχανή δηλαδή της μετάδοσης της διασποράς της επιδημίας στην κοινότητα είναι τα κορονοπάρτι ή είναι οι πολλαπλές ηρωές κρουσμάτων σε εργασιακούς χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή στους χώρους όπου οι άνθρωποι περνούν το 8 με 12 ώρες της ημέρας τους, καθώς επίσης και τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να μεταβούν στους χώρους δουλειάς τους. Τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά προκαλώ εσάς και τους ακροατές σας να επισκεφτείτε τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Κούβας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας, όπου δίνουν πραγματικά δεδομένα και πραγματικά στοιχεία για το πώς διασπείρεται η επιδημία στην κοινότητα, προσδιορίζοντας δε και το ποιες είναι οι βασικές κοινωνικές δραστηριότητες βάσει των οποίων μεταδίδεται, διασπείρεται η επιδημία στην κοινότητα. Θα δείτε και στις δύο περιπτώσεις ότι τα κορονοπάρτι, η συμπεριφορά των νέων δεν αποτελούν το βασικό λόγο διασποράς της κοινότητας. Τα αίτια είναι άλλα. Στην περίπτωση της Σκωτίας είναι για παράδειγμα τα πολλαπλά κρούσματα στο λιανεμπόριο, είναι τα πολλαπλά κρούσματα σε εργασιακούς χώρους, είναι τα πολλαπλά κρούσματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Πάντως η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να γίνεται με υποθέσεις. Αυτή η συζήτηση γίνεται με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα στοιχεία της ιχνηλάτησης, αν έχει τέτοια στοιχεία, και είναι στην ευθύνη της να τα δημοσιοποιήσει, να τα δει και η επιστημονική κοινότητα, να κρίνει αν τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή και αν μπορούν να τεκμηριώσουν και το ποιες δράσεις, σε πάση περιπτώσει, χρειάζονται να γίνουν με βάση αυτά τα δεδομένα. Και εκεί είναι και η ουσία. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, να ευχαριστήσουμε και πάλι για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yeah.